Όταν η ζωή φωλιάζει ακόμη και στα πιο σκοτεινά υπόγεια, εν μέσω πολέμου και φόβου, τότε είναι σαφές ότι μαρτυρά τη συνέχισή της. Μια δραματική και εξίσου ελπιδοφόρα εικόνα που καταγράφηκε σε ένα από τα καταφύγια του πολέμου στην Ουκρανία, εκεί που για πρώτη φορά είδε το φως της ζωής το νεογέννητο μιας 23χρονης Ουκρανής χθες το βράδυ. Το κλάμα του νεογέννητου σκόρπισε αμηχανία και αγωνία και μαζί ελπίδα, με τα τύμπανα και τις σιρήνες του πολέμου να ηχούν ακατάπαυστα. Η εικόνα της σύγχρονης προσφυγιάς στην Ευρώπη αποτυπώνεται στα ντρόουν που δείχνουν τα χιλιόμετρα από τα καραβάνια των αυτοκινήτων που κατευθύνονται ή που περιμένουν για να περάσουν τα σύνορα της Ουκρανίας με τις γειτονικές χώρες. Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία είναι από τους προορισμούς που τα τελευταία 24 ώρα συγκεντρώνουν τεράστια προσέλευση. Οικογένειες χωρίζονται. Γυναίκες και παιδιά επιχειρούν να απομακρυνθούν και άνδρες μένουν στις πόλεις ενισχύοντας την άμυνα της Ουκρανίας. Βρισκόμαστε σε μια ουρά όπου οι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν τα όπλα τους για να πολεμήσουν τους Ρώσους εισβολής. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι πρόκειται να σταματήσουν σύντομα. Και ο στόχος τους, τουλάχιστον για μένα, φαίνεται να είναι η κατοχή ολόκληρης της χώρας μου και η καταστροφή όλων όσων αγαπώ. Είμαι απλώς ένας απλός πολίτης και βασικά δεν έχω καμία σχέση με τον πόλεμο ή οποιοδήποτε άλλο πράγμα παρόμοιο και δεν θα ήθελα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έχω πραγματικά καμία επιλογή. Γιατί εδώ είναι το σπίτι μου. This is my home. Κατά εκατοντάδες Ουκρανοί όλων των ηλικιών κατατάσσονται στις δυνάμεις του στρατού για να υπερασπιστούν τη χώρα τους. Η παρατεταμένη παραμονή στα καταφύγια και τους υπόγειους σταθμούς των μετρό, σε συνδυασμό με τη δυσκολία από εδώ και στο εξής πολίτες των μεγαλοπόλεων να μπορέσουν με επιτυχία να φύγουν προς άλλες πιο ασφαλείς περιοχές, οδήγησαν όσους είχαν την ευαισθησία να στηρίξουν τα παιδιά στο στήσιμο ενός αυτοσχέδιου σινεμά στα έγκατα της γης. Για να μπορούν κάποιες ώρες να ξεχνιούνται, αλλά και να μην πάβουν να νιώθουν παιδιά.